θα χαλάει ο Κούγιας με τον ΠΑΟΚ, γιατί πήρε το μέρος του Μαρινάκη στην κόντρα μεταξύ της Ξάνθης, του Σαλέκια, στις ιστορίες που βγάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι παράγοντες του Ολυμπιακού. Λογικό είναι ο Σαμίδης να θυμώσει και να θέλει τον Γουάρντα και τον Κάτσε να τον πάρει από εκεί. Αν τον πάρει από εκεί και τον στείλει σε μια ομάδα η οποία είναι φιλική, που έπρεπε σε ένα Βόλο, Ξάνθη κτλ, έχει καλός. Γιατί ο οποίος είναι φίλος με τον Σαμίδη. Αν όμως η μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα και μου φέρει πίσω ο Γουάρντα και Κάτσε, είναι ο πιστογύρισμα. Γιατί από τη μια ο Κάτσε ήταν, τι είναι αυτός ο παίκτης, 1,65, 48 κιλά, ο Κολαλβανός που βγάλε τη σημαία, τον Μπούλα από τον ΠΑΟΚ, η δεξί, ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, λίγη βέβαια, που ψώνει κουμούνι, συνεχιστήρα 4. Και ο Άρντα έρχεται στον ΠΑΟΚ, ανώμαλος ο Άρντα όταν φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Ιδιόρυθμος ο Άρντα όταν είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Γουάρντα είναι προβληματικός. Εγώ δεν μπορώ τις διπλές συμπεριφορές. Ή κάνει για τον ΠΑΟΚ και δεν κάνει. Εφόσον δεν έκανε δύο φορές, δεν κάνει και την τρίτη. Εφόσον ο Κάτσε δεν έκανε δύο φορές, δεν κάνει για την τρίτη. Μπαλώματα θα κάνετε στον ΠΑΟΚ τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να πάρετε πρωτάθλημα. Είστε τόσο σίγουροι ότι οι φίλοι σας θα είναι περισσότεροι από τους εχθρούς και ότι ο Ολυμπιακός που μην έχοντας στη διαιτησία λόγω του ΒΑΡ δεν τον υπολογίζετε. Και θα πάτε με τον Κάτσε και τον Μάρτα και θα βγαίνει ο Βραζιλιάνος και θα λέει: θέλει να πηδήξει τις κόρες μας. Τώρα δεν θα το λέει γιατί θα στον πάω. Πρέπει να τον μπουλώξει. Δηλαδή οι κόρες μας δεν κινδυνεύουν όταν ο Μάρτα είναι στον πάω. Τι να πω. Είναι μια μεταγραφική περίοδος η οποία έρχεται να δέσει το γλυκό με Μάρτα και Κάτσε που είναι ησυχαμένη. Ή θα πάρετε παίκτες ή δεν θα πάρετε. Αυτά είναι πισωγυρίσματα. Μαλακίες. Ο Κάτσε είναι ένας αδύνατος. Χωρίς όγκο ποδοσφαιριστής, είναι καλός χαμηλά, χρειάζεται στον ΠΑΟΚ των αντιπιθέσεων, αλλά για τα δεδομένα ενός ΠΑΟΚ που θα πρέπει να πάει στην Ευρώπη με ένα αμυντικό χαφ, που θα τρέχει το ίδιο με τον Κάτσε, θα μαρκάρει το ίδιο με τον Κάτσε, αλλά θα είναι πιο ψηλός. Επιθετικά θα είναι καλύτερος και θα έχει μεγαλύτερο όγκο να πάρει και ένα παίκτη στο. Δηλαδή, πες ότι παίζει ένα δεκάρι της Τότεναμ. Θα παίξει Τότεναμ ΠΑΟΚ, θα πάει ο Κάτσε σαν εξάρι. Δεν τραβάει τα παπάρια σας, λέω εγώ. Αυτό. Εσύ άμα ήσουν ένα προπονητής και σε έφεραν τον Άρντα, πώς θα τον σημάζεις, τι τον έκανε, τι θα έκανες? Εγώ αν ήμουν προπονητής και μου φέρνα τον Άρντα, θα του έρθει τρεις πουτάνες από δίπλα, που η μία θα είναι Ρωσίδα με 1,5 μέτρο πόδι, η άλλη θα είναι από την Ολλανδία με 1,70 μέτρα πόδι και η άλλη θα ήταν από την Ουκρανία που θα είχε 2,5 μέτρα πόδι. Θα τον βάζαν μέσα τον Άρντα, θα τις έχινε και τις τρεις, θα ήταν ήρεμος και θα τελείωνε το παραμύθι. Ολόκληρη ιστορία είναι πότε θα γαμίσει ο Γουάρντα. Ο Γουάρντα είναι σίγουρα καλύτερος από τον Ελ Καντουρί. Ο Γουάρντα σίγουρα είναι πιο τριπλέρ από τον Ελ Καντουρί και είναι πιο σκόρερ από τον Ελ Καντουρί. Είναι πιο θεαματικός από τον Ελ Καντουρί. Και δίνει και σε εμάς τους αυτούς που ασχολούνται με τα μίντια αρκετή τροφή. Τρεις πουτάνες και τελείωσε ο Γουάρντα. Το περιστατικό τότε με τον Κάτσε πώς το είδες εσύ από τότε μέχρι σήμερα? Κοίτα, αν ο Κάτσε ήταν χαφάρα, θα του κλάνα τα αρχίδια. Είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός. Άμα ήταν χαφάρα, θα βγάλει μια ψωλή 20 πόντων και του έλεγε σας γαμάω. Επειδή ο Κάτσε είναι κοντός, δεν έχει εκτόπισμα. Στο επιθετικό κομμάτι είναι μέτριος έως κακός, την πάτησε ο Κάτσε. Αν ο Κάτσε ήταν μια χαφάρα, ό,τι ήθελε θα έλεγε. Και βιαστής μπορεί να ήταν και να τον καλύπτει κιόλας. Το θέμα είναι τι προσφέρει στη δουλειά. Και εγώ μπορεί να είμαι ο χειρότερος Κοπρίτης και στη δουλειά να είμαι πολύ καλός και να μην τα αφεντικό, τι να το κάνω. Εγώ άμα ήθελα καλό παιδί, μπορεί να το θέλω να το κάνω γαμπρό μου. Στη δουλειά μου, μου την κάνει. Χωράει στην 11 του ΠΑΟΚ σήμερα? Ποιος? Κάτσε. Όχι. Χωράει, χωράει ο Κάτσε σε μια αλλαγή που θα προηγηθεί ο ΠΑΟΚ και θα θέλω να κρατήσω το αποτέλεσμα, να μου πιάσει λίγο χαμηλά τα μέτρα με την μπάλα κάτω, να μου κότσει που συμπάσει και να δώσει μια παλιά. Αν μου γίνουν σέντρες από τη μια και από την άλλη μεριά, θα πρέπει να έρθει ένας άλλος χάφ να πηδήξει. Γιατί ο Κάτσε είναι κοντός. Μάλλον μου την πάνε από την πλάγια την μπάλα στον αέρα και εκεί, σαν τρίτο σέντερ μπακ, δεν μπορεί να χωθεί ο Κάτσε, ας πούμε. Έχει και κοντό το Βιερίνια σαν μπακ, αν παίξει από εκεί και ο Μάτος έχει αρχίσει να πέφτει. Είναι και ο Κρέσπο κοντός, θα έχει στον αέρα πρόβλημα με τον Κάτσε. Χάνει σε μπόι.
Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Πάμε επόμενη γράμμη. Τον έπρεπε.